Λοιπόν, ήρθατε αρρωγή. Τι να πρωτοθυμηθώ στα χρόνια της Επανάστασης. Εσείς κυρίως τη στηρίξατε την Επανάσταση και στα χρόνια της παλιγενεσίας της. Και μεταγενέστερα. Και μεταγενέστερα άπειρες οι προσφορές σας στην γενέτειρα. Άπειρες. Λοιπόν, θέλω να πω τούτο, ότι σήμερα υλοποιήσατε το όνειρο. Τον άστιμο νήμαρ γιορτάζουμε απόψε. Τη γλυκιά μέρα του γυρισμού στη γενέθλιά μας, στη γενέθλιά σας γη. Είναι μεγάλη συγκίνηση. Τρομερά μεγάλη. Ποιος ζωγράφος θα μπορούσε να αποδώσει το θέαμα και ποιος ποιητής να περιγράψει το μέγεθος της συγκίνησης που μας κατακλείσει. Σήμερα πιστεύω ότι και οι ψυχές των γονιών σας αρδοδιαβαίνουν και των συγγενών ανάμεσά σας για να σας θοπεύσουν σαν τα αεροφύσιμα και να σας κάνουν να ξεχάσετε τα βάσανα στην ξενιτιά. Μα ήρθατε και για να προσκυνήσετε τους τάφους των προγόνων σας και να βρείτε το πατρικό σας σπίτι, να περπατήσετε στα παιδιατήσια λιμέρια που τα ονειρευόσαστε. Κάποιοι παργήσατε να έρθετε, ίσως τα βρήκατε ρηπομένα αυτά τα σπίτια και οι γονείς, οι γέροι, δεν σας περιμένανε στην ξόπορτα για να σας αγκαλιάσουν εσάς, τα παιδιά και τα γόνια σας και να σας δείξουν. Όμως είναι η γενέθλια γη σας, είναι το σπίτι σας, γνώρισε τα πατήματά σας, γιατί εκεί τα πρωτοκάνατε τα πρώτα δειλαβήματα και στην αυλή εκείνου του ρηπομένου σπιτιού μπορεί και να υπάρχει ακόμα η γέρη και η ελιά, η οπλά, ή το πράγμα της ελιακής, όπου η μάνα σας έπλεκε και έγνευσε με τις άλλες γυναίκες πιάνοντας την βρύκα των κοριτσιών που ξενιτεύτηκαν. Αν αγαπημένες ξενιτεμένες αδερφές, ανοίξετε κάποιο παλιό σεντούκι, μπορείτε να βρείτε κυτρινισμένα τα φρυγιά σας εκεί. Μα Άγια, γιατί έχουνε τα χνάρια από τη μάνα σας. Σήμερα σας καλοδέχεται και ο Ταΐγετος. Γιατί ο Ταΐγετος, ο Δωρικός και ο Αντρίκιος, ο οποίος Ταΐγετος είναι ένας νομοθέτης δίκαιος με γραμμένες τις θείες επιταγές των Σπαρτιατών ανεξίτηλα στα πέτρινα τα αρχεία του, σας καλοδέχεται σαν γονιός. Γιατί βυζάξατε το κρούσταλο νερό από τα σπράγματα του και γιατί τον ανούρισμα του όλοι μας τα ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λυκάκου. Ήθελε να μας πει πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, όπως βλέπετε. Βαδίζουμε αρκετά καθυστερημένα με το πρόγραμμά μας. Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε βγάλει μια λαχαιοφόρο αγορά, η οποία είναι αποκλειστικά για να προσφέρουμε ό,τι έσοδα μπορούμε να εισπράξουμε για τις φτωχές οικογένειες των ξεροκαμπητών. Θα σας παρακαλούσα να παίρνατε τα λαχεία από τις κυρίες και τις δασπινίδες και οποιοςδήποτε άλλος γυρίζουν στα τραπέζια σας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε κάτι στους συνανθρώπους μας, που όπως βλέπετε και όπως ξέρετε περισσότερο και καλύτερα από εμένα και από εμάς που έχουμε έρθει από έξω υποφέρουν. Η Ελλάδα μας είναι πολύ χαμηλά και ελπίζω και εύχομαι ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει να βρει το σωστό δρόμο για να προχωρήσει και να καλυτερεύσει. Η ορχήστρα μας έχει κουραστεί να κάθεται. Θα έλεγα, προτού αρχίσει η ορχήστρα, να ζητήσω ένα συγγνώμη από τους καλεσμένους μας βουλευτάς και δήμαρχο και αντιδήμαρχο. Εκ μέρους τους όλων σας μεταφέρω τις καλύτερες ευχές του, μας τις είπανε προσωπικώς. Συγγνώμη που δεν είναι δυνατόν το βήμα απόψε να σας δώσει το λόγο
Να μας συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολύ μήνυπη σου. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συμπατριώτες μας σας ξέρουν, σας γνωρίζουν και σας εύχονται καλή σταδιοδρομία και να φροντίσετε για αυτή τη φτωχή τη Λακωνία. Διότι ξέρετε, όταν ήμουν πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, είχα τότε πει ότι είχαμε την 47η θέση από όλους τους νομούς της Λακωνίας. Από ό,τι πληροφορήθηκα χθες το βράδυ, είμαστε γκούζι, είμαστε οι τελευταίοι. Δεν μπορώ να πω ότι φταίνε οι πολιτικοί μας αντιπρόσωποι, αλλά είναι γεγονός ότι η Λακωνία έχει εγκαταλειφθεί από την Ελλαδίτσα μας. Έχω κάνει ταξίδια στη Βόρειο Ελλάδα και δεν ξέρω αν είναι η προπαγάνδα του ΦΥΡΟΜ ή οτιδήποτε άλλο. Τα χρήματα του ελληνικού κράτους, έστω και αν είναι με χρέη από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, διατίθεται με μεγάλη αυθονία στη Βόρειο Ελλάδα. Παντού υπάρχει ανάπτυξη, παντού υπάρχουν τα πάντα στη Βόρειο Ελλάδα και δυστυχώς οι βορειοελλαδίτες συμπατριώτες μας φεύγουν και πηγαίνουν στο Φύρο και στη Βουλγαρία και εκεί δημιουργούν τις επιχειρήσεις τους, τις οποίες καταρχήν είχε χρηματοδοτήσει το ελληνικό δημόσιο για να τις κρατήσουν στην ελληνική γη. Πήγατε το καλεσμά μας και εύχομαι κάτσε μια άλλη στιγμή θα σας δώσουμε πολλά την ευκαιρία να πείτε, θα κάνουμε κανένα συνέδριο εδώ που θα απασχοληθούμε με τα προβλήματα του τόπου μας και σας το διαβεβαιώ ότι μπορεί να μην κάνουμε αντάμωμα, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε συνέδριο και θα χρειαστεί έστω και τώρα, προτού φύγουμε εμείς εξορκαπίτες από εδώ, θα επρότεινα σε όλους εσάς τους τοπικούς φορείς και σε εμάς να βρεθούμε, το είπα και χθες το βράδυ, να κάνουμε ένα town hall meeting, όπως λένε στην αγγλική γλώσσα, δηλαδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το καλό του τόπου μας, να βρεθούμε σε ένα χώρο όπου μπορέσει ο κύριος Αντιδήμαρχος και ο κύριος Δήμαρχος να βρεθούμε, να συζητήσουμε τα προβλήματα του τόπου και πώς μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς το λίγο μυαλό που έχουμε για να σας βοηθήσουμε και να σας πούμε τα δικά μας ιδέες, τις δικές μας γνώμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε εδώ απόψε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Υπέρ ευχαριστώ τους φίλους μας, τους μη ξενοκαπήτες που είναι πληθώρα εξ αυτών εδώ και μας πλαισιώνουν και τελικώς και τελευταία αλλά χωρίς καμία αμφιβολία για όλη τη βοήθεια και όλη τη συμβολή και όλο τον κόπο και το μόχθο που προσέφεραν οι τοπικοί μας φορείς και όλοι οι άνθρωποι που επαντρώνουν και όλες οι κυρίες και οι δασποινίδες που έχουν βοηθήσει και θα βοηθήσουν ακόμη γιατί έχουμε κανένα 2-3 εκδηλώσεις που για αύριο και για μεθαύριο. Σας υπέρ ευχαριστώ. Αν κάποιος τον πληγώσαμε, αν είπαμε κάτι, το είπαμε για το καλό του τόπου. Και πρέπει να το δεχτείτε και όπως δεχόμαστε και εμείς την κριτική σας και εσείς να δεχτείτε ότι οτιδήποτε κάνουμε και λέμε είναι επικοδομητικό και όχι να βλάψει κάποιον ή κάποια ή τον τόπο μας. Σας υπέρ ευχαριστούμε και το γλέντι ξεκινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λουλουδάκι μου γαλάζιο, με κανένα δε σαλάζιο.